Φίλες και φίλοι, ξεκινάω το δεύτερο βίντεο πάλι με κερκίδες, αφού είναι το κύριο θέμα, μέχρι να πάω στην ταράτσα να πάρω τα άλλα πλάνα. Να δούμε από εδώ πέρα τη Φοκόν. Εδώ η πρέσα και η μπετονιέρα με τα λάθος χρώματα, απαράδεκτον. Όλοι τότε να στο τελικό, όλοι τότε να. Και μία μπετονιέρα με το στο χρώμα σε αναμονή. Και όλα αυτά γίνονται γιατί γεμίζει με μπετό ο πυλώνας, ο τέταρτος, ο τελευταίος, ο νότιο ανατολικός. Πέλα προσήλιος στη Νέα Φιλαδέλφια, σήμερα 5η 9 Μαΐου 2019, ένας υπέροχος ημιτελικός εχθές, Άγιαξ Τότεναμ. Και είδατε παιδιά, το παιχνίδι παίχθηκε στα ίσα, ούτε στημένο να ήτανε, όπως πολλοί λένε ότι ήταν στημένο το προχθεσινό μάτς της Λίβερπουλ με την Μπαρσελόνα, το 4-0. Εχθές ήταν ανοιχτό παιχνίδι, δοκάρια, μία ομάδα, η άλλη ομάδα, φάσεις εκατέρωθεν, μέχρι και το 95 λεπτό που μπήκε το τελευταίο γκολ, έτσι. Η πρόκριση άλλαζε χέρια-χέρια. Έτσι είναι η μπάλα που αγαπάμε και που θέλουμε να βλέπουμε. Καθαρά παιχνίδια, καθαρές δουλειές. Φανταστείτε παιδιά τώρα την Τότενα με την κυπεδάρα του 1 δισεκατομμυρίου που έχει φτιάξει και τις μεταγραφές που πιστεύω θα γίνουν από το επιτελείο εκεί στο Λονδίνο. Τι ομαδάρα έχει να γίνει, έτσι. Ναι, και ο Μπάμπης εδώ πέρα, ο φίλος ο Μπάμπης μου τονίζει και να πω εγώ, παραλήψή μου, η ομάδα της Τότενα, όσο γινόταν το γήπεδο, δεν έκανε καμία μεταγραφή. Μα καμία. Το λέμε αυτό για να καταλάβουμε ότι εμείς που ζητάγαμε συνέχεια, πάρε πρόεδρε, πάρε, δώσε λεφτά, δώσε σε σαπάκια λεφτά, που λέγανε οι μανατζαρέοι. Έτσι. Έτσι, σιγά σιγά γίνεται παιδιά η ομάδα, σιγά σιγά γίνεται. Δεν γίνεται επειδή θα αλλάξουμε όλη την ομάδα, 20 νέοι παίκτες θα γίνουμε ομαδάρα. Θέλει σιγά σιγά, σιγά σιγά και με μέτρο. Λοιπόν, αυτά ως το πρώτο βήμα της περιγραφής του μισού βίντεο, του δεύτερου μισού. Και τώρα πάω, καθώς θα αποχωρεί η λάθος χρώμα. Να σε δείξω, εγώ το λέω. Αυτός που τα λέει είναι εδώ ο φίλος ο Μπάμπης, να μας πει τι θέλει. Έτσι, μπράβο. Μεγάλη Μπαρσελόνα στοιχίζει πολλά πολλά εκατομμύρια. Πάρα πολλά. Δεις. Ναι, το αποτέλεσμα. Δεις. Τίποτα, εντάξει. Και μην λέτε ότι έφταιγε ο Βαλβέρδε και εγώ να ήμουν αεροπονής στην Μπαρσελόνα, έτσι, το 3-0 του πρώτου αγώνα το κράταγα. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο Βαλβέρδε ή αεροπονητή Βαλβέρδε, έτσι. Αλλά εγώ να ήμουν αεροπονητής, ο μυρωδιάς, δεν θα αποκλειόμουν όταν έχω μέσα Μέση και τόσους παιχταράδες, άλλους. Λοιπόν, τέλος παιδιά, εμείς είμαστε μιας άλλης ηλικίας, βλέπουμε το ποδόσφαιρο πιο ρομαντικά, έτσι, και όχι κοινικά, μόνο στα λεφτά. Πάω να πάρω το βίντεο από το μπαλκόνι, το υπόλοιπο. Εσύ το γιαϊκάρα μας. Ακόμα μια κερκίδα παιδιά, να μπαίνει στο ναό, να ολοκληρωνόμαστε σιγά σιγά αυτό το παζ των κερκίδων. Έχουν εντανιαστεί
πάνω σε άλλες κερκίδες στο τομέα των 8. Έτσι. Και εγώ είμαι σε ομιλία με τον φίλο μου τον Μπάμπη. Έτσι, εδώ 2 χρόνια τώρα που γνωριζόμαστε. Μου λέει κάτι απαράδεκτα για μένα μηνύματα που κυκλοφορούν εδώ στα Πέριξ. Πέφτω από τα σύννεφα δηλαδή. Δεν είμαι ένα πιτσιρίκι 20 χρονών. Πιτσιρίκι. Ένας νεολαίος 20 χρονών ξέρω εγώ και να ασχολούμαι με μικρότητες. Εγώ έρχομαι και κάνω την κάβλα μου. Δείχνω το γήπεδο σε όλους εσάς δωρεάν. Εγώ ξέρω ότι τραβάω για να τραβήξω αυτά τα πλάνα. Έτσι, και να ακούω από τον κύριο Μπάμπη και άλλους αυτά τα σχόλια που είναι πικρόχολα και μόνο για μυαλά, τι να σας πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Θεός το καλό μόνο, εγώ αυτό λέω, όλα Κυρίου γης είναι, να έχουμε όλη την υγειά μας και αυτοί που με αγαπάτε και αυτοί που δεν με αγαπάτε. Ο Μπάμπης λέει να χειροκροτάμε και τον αντίπαλο, έτσι, γιατί εμείς οι αεξίδες ξέρουμε να χειροκροτάμε και τον αντίπαλο. Περιπίν, είναι καλύτερο στο ΠΑΟ. Ας κάσει μόνο 2-0. Γιατί εγώ το βλέπω 3 παρθένα, έτσι. Και εδώ είμαστε να τα λέμε παιδιά. Έτσι να κάνουμε το χαβαλέ μας, γιατί η μπάλα είναι μόνο χαβαλές. Δεν είναι τίποτα παραπάνω η μπάλα. Να ανοίγουμε κεφάλια, να ανοίγουμε τον Ατάλο. Πάνε να μας το κόψουν και αυτό βέβαια. Την μπάλα. Βλέπετε η πολιτεία πόσο φοβάται από τους 100 μπαχαλάκηδες ένθερ κακήθεν. Το κύπελο είναι στο τρόπεο μας, Έβα. Συντροπεοθήκη. Το κύπελο είναι στην τροπεοθήκη μας. Μελισάν, κανόνισε. Άνοιξε την τροπεοθήκη. Τροπεό μας. Ναι. Τροπεό μας. Λοιπόν, άπαλα. Πάμε να τραβήξουμε λίγο από ψηλά και συνεχίζω την κουβέντα με τον Μπάμπη. Πάμε από ψηλά, παιδιά. Να κάνω μια περιγραφή τομέα-τομέα και θύρα-θύρα, καθώς βλέπω εδώ το πορτικό. Το φορτηγό που έχει πάνω στην καρότσα του 4 στελέχη κερκίδων από ό,τι βλέπω, μπορεί να είναι και από την πίσω μεριά άλλες 3, δεν το ξέρω, 4 φαίνονται, 4 σας λέω. Γιώργο, κράτα σταθερά το φακό, μη σε χτυπήσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πτήση. Τεντώνουν οι αλυσίδες. Θα επαναλάβω για ακόμα μια φορά και η πεθάρα 33.500. Τόσο τον ονειρεύομαι το γήπεδο. 33.500, πιστεύω είμαστε μια χαρά. Μην με ρωτάτε πώς και τι θα γίνει το γήπεδο 33.500, τόσο θα γίνει. Νομότυπα και συνομότατα. Με την έγκριση, με την έγκριση της κάθε UEFA και της κάθε FIFA. Άλλο ένα στέλεχος κερκίδας, παιδιά, στον Αττικό ουρανό και δει στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Στόχος τώρα είναι η επόμενη συνέντευξη, παιδιά, που θα πάρω, να είναι από τον πρόεδρο του Μελισανίδη, έτσι να μας πει 2-3 πράγματα, πώς αισθάνεται για αυτό το κομψοτέχνημα, για αυτό το παλάτι που οραματίστηκε και χτίζει αυτή η μεγάλη προεδράρα που θα μείνει στην ιστορία και σε όλους τους αιώνες σαν ένας από τους κορυφαίους, τους 3 κορυφαίους αεκοπατέρες της ιστορίας. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο. Ας σηκώσω λίγο κάμερα να δω τι μπορεί να παίζει εκεί μέσα. Ό,τι βλέπετε βλέπετε, άλλο δεν έχει. Άρε παλατάρα. Όσοι θέλετε φίλοι και φίλοι, ανατρέχετε και στα τα βίντεο τα περσινά και τα προπέρσινα να δείτε βήμα-βήμα πώς στήθηκε το παλάτι. Από το πρώτο πετό που έπεσε στις 28 Φεβρουαρίου 2018, επαναλαμβάνω 28 Δευτέρου Φεβρουαρίου 2018, έπεσε το πρώτο πετό καθαριότητας στο τομέα των 4, η κάμερα του Black Horse ήταν εκεί. Ανατρέχτε, γράφτε γήπεδο Άγια Σοφιά 28 Δευτέρου 2018 και θα δείτε το βίντεο της εκείνης ημέρας. Όσοι θέλετε να δείτε άλλα βίντεο τομέα-τομέα και θύρα-θύρα, γράφτε την οποιαδήποτε ημερομηνία γήπεδο Άγια Σοφιά.
π.χ. 23 Τρίτου 2019 ή 2018. Και ανατρέπτε στα βίντεο να τα ξαναδείτε, να θυμηθείτε όσοι τα έχετε δει, αλλά και όσοι δεν τα έχετε δει, πώς χτίστηκε και χτίζεται το παλάτι μας. Καθώς εδώ πάει να πιάσει ακόμα ένα στέλεχος κερκίδας. Με αυτά, να είστε όλοι καλά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη απήχηση που έκωσε στα σπίτια σας και στις οθόνες σας, που 2 χρόνια τώρα παρακολουθείτε χωρίς να πατάτε άλλα κανάλια, δηλαδή να πατήσετε το AEC Official ή το AEC 365, πατάτε κατευθείαν Black Horse AEC και βλέπετε τα βίντεο της κάθε ημέρας. Ζήτω η AEC, άρα φίλοι μου, με το κύπελλο το Σάββατο. Φίλοι, εγγραφέ το κουδουνάκι στο Black Horse της AEC. Έτσι, μπράβο, στο Black Horse της AEC.